Λοιπόν, το 2014 βγήκε ο καινούργιος νόμος για τους πεζοδρόμους. Σε όλες τις πόλεις, στους πεζοδρόμους υπάρχει πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί λόγω του αντικαπνιστικού νόμου αναγκαστήκαν τα καταστήματα και έχουν μεταφερθεί μέσα στα πεζοδρόμια και στους πεζόδρομους. Όπου βέβαια το χειμώνα οφείλουν να έχουν διάφορες κατασκευές αυτοσχέδιες για να προστατεύσουν τους πελάτες τους. Επειδή όμως το πράγμα τα τελευταία χρόνια η ατιμωρησία που ισχύει σε όλη την Ελλάδα ισχύει και στο Δήμο Καβάλας, είχε ξεφύγει η κατάσταση και οι πεζόδρομοι είχαν μετατραπεί σε τραπεζοκαφέ, καρεκλόδρομοι. Πεζός από εκεί δεν μπορούσε να περάσει. Να μην συζητάμε για καροτσάκια, να μην λέμε για παππούδες και γιαγιάδες ή για αμαία. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μία διαδικασία να αλλάξουμε τον κανονισμό στο θέμα των πεζοδρόμων για να τον προσαρμόσουμε με τον καινούριο νόμο. Είδαμε και άλλους κανονισμούς, είδαμε πως έχει κατάσταση και αποφασίσαμε ότι κάθε δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Κάθε δρόμο, σε κάθε δρόμο διαφορετικά είναι τα μέτρα και τα σταθμά, γιατί τα σοκάκια στο κέντρο της Καβάλας δεν είναι όλα ίδια. Καλέσαμε επανειλημμένα τους καταστηματάρχες σε διαβούλευση, μία διαβούλευση που κράτησε περίπου 6 μήνες. Μετά πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ο κανονισμός απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή είναι κανονισμός πήγε στην περιφέρεια, περιμένοντας να γυρίσει για το νόμιμο της υπόθεσης από την περιφέρεια, να τον τυχοκολλήσουμε για ένα μήνα και άρχισε να ισχύει στις 30 Αυγούστου. Δεν πιστεύω να νομίζετε ότι ήρθε κανένας να κάνει άδεια, αίτησε για άδεια, ελάχιστοι ήρθαν να κάνουν. Λοιπόν, μόνο δύο. Μόνο δύο κάνα στην τεχνική υπηρεσία. Τον Οκτώβριο έκανε η ελληνική αστυνομία, όχι η δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία βγήκε στους δρόμους με την καινούργια χρονιά. Τον Οκτώβριο λοιπόν έκανε έλεγχο η ελληνική αστυνομία και βρήκε όλους τους καταστηματάρχες σχεδόν χωρίς άδεια. Πανικόβλητοι έτρεξαν να μου πούν τι συμβαίνει. Εγώ είπα ότι δεν θα βάλω πρόστιμα, κάντε όλοι σας αίτηση για άδεια. Αυτοί που θα έχουν κάνει αίτηση για άδεια δεν πρόκειται να υποστούν πρόστιμο. Μετά από αυτό έρχεται το φθινόπωρο. Όλη αυτή η διαδικασία πιάσαμε Σεπτέμβριο, έτσι. Έρχεται το φθινόπωρο και οι καταστηματάρχες προετοιμάζουν τα μαγαζιά τους σύμφωνα με τον καινούριο κανονισμό. Ό,τι έλεγε ο καινούριος κανονισμός. Βλέπουν ότι οι τέντες που έχουν δεν φτάνουν για να καλύψουν όλα τα τραπεζοκαθίσματα αν δεν υπάρχει υποστηλώματα κάθετα. Και αποφασίζουν ότι τους βολεύει καλύτερα να βάλουν ομπρέλες. Γιατί οι τέντες είναι πιο ακριβές εδώ που το λέμε. Λοιπόν, και έρχονται και μου ζητούν να βάλουν ομπρέλες. Καταλαβαίνω, δύσκολα χρόνια περνάμε οικονομικά. Να βοηθήσουμε. Όχι όπως λένε άλλοι κανονισμοί να είναι ομοιόχρωμα οι ομπρέλες και όλα τα σχετικά και διαφημιστικές να βρουν να βάλουν, εμένα δεν με πειράζει. Η στήριξη όμως και η πάκτωση της ομπρέλας πάνω στον πεζόδρομο αφορά την πολεοδομία. Η πολεοδομία σε αυτά είναι αυστηρή και έστειλε έγγραφο που λέει ότι απαγορεύεται να στηρίξουμε τις ομπρέλες πάνω στους πεζοδρόμους με μπουλόνια. Και επομένως κάνουμε καινούρια πάλι συγκέντρωση με τους συνδικαλιστές, με την ίδια την πολεοδομία, με τις υπηρεσίες του Δήμου και με τους ανθρώπους τους ίδιους, τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονταν τι θα κάνουν, πώς θα κάνουν. Και αποφασίζουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που βγαίνει η άδεια. Δεν μπορεί κανένας υπάλληλος να υπογράψει για άδεια κόντρα στον νόμο. Το γνωρίζετε αυτό. Δεν δικαιούμαστε κι εμείς σαν αιρετή από κανέναν υπάλληλο να ζητήσουμε να δώσει άδεια, να εκδώσει άδεια κόντρα στον νόμο. Λοιπόν, ζητήσαμε και βρήκαμε την εξής λύση.
ο όλος εξοπλισμός που από τον νόμο πρέπει να έχει ISO και πιστοποίηση και τα τι αυτά, τα μανιτάρια δηλαδή και οι διάφορες θερμαστρούλες που βάζουν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν οι πελάτες τους και όλα τα σχετικά, πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πιστοποίηση. Ζητήσαμε επίσης να πάρουν όλοι μαζί έναν τοπογράφο για να μην ξοδεύονται, και αν είναι δυνατόν να τους το βάλει και το εμπορικό επιμελητήριο τον τοπογράφο, να κάνει ένα σχεδιάγραμμα πώς θα είναι τοποθετημένες οι ουμπρέλες, πού θα βρίσκονται τοποθετημένα τα τραπεζοκαθίσματα, να περάσει αυτό από έλεγχο από την τεχνική υπηρεσία και μετά μαζί με την άδεια για την κατάληψη του κοινού χρήσης του χώρου να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι αυτό που θα πάρει στο νόμο του την απόφαση και να πει ναι, σας χορηγούμε ή δεν είστε σωστά σε αυτό το σημείο, ό,τι πει η τεχνική υπηρεσία, θα γνωμοδοτήσει η τεχνική υπηρεσία. Αυτό θα γίνει μία φορά. Μόνον φέτος, για κάθε χρόνο, ο κάθε καταστηματάρχης μαζί με την αίτηση για άδεια θα υποβάλει και μια υπεύθυνη δήλωση που θα λέει δεν έχει αλλάξει τίποτα από πέρσι. Εντάξει. Ή αν έχει αλλάξει πρέπει να κάνει κάποια διαδικασία της πιστοποίησης των μηχανημάτων ή των πραγμάτων που βάζει για να μην τραυματιστεί κανένας από τους πελάτες τους. Σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε. Και τώρα που τελειώνει η χρονιά βλέπει ο Δήμος, κάνει ταμείο και βλέπει ποιοι του χρωστούν λεφτά και ποιοι δεν του χρωστούν. Εγώ εγκαίρως τους 6 μήνες από τον Ιούλιο και μετά με κάθε τρόπο, μέσω της τηλεόρασης, μέσω των εφημερίδων του τύπου, μέσω των ραδιοφώνων και μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων, τους είπα ελάτε να κάνετε αίτηση για άδεια, ιδίως τότε που πήγε η αστυνομία και πανικοβληθήκαν όλοι. Εάν έχετε αίτηση και η άδεια δεν έχει βγει η πετιότητα του Δήμου, γιατί βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής του κανονισμού, δεν πρόκειται να σας βάλω πρόστιμο. Εάν όμως σε τσακώσει η αστυνομία χωρίς άδεια και δεν έχεις κάνει αίτηση, που σημαίνει δεν ενδιαφέρομαι να ακολουθήσω τις διαδικασίες, λυπούμε, δεν μπορώ να σε προφυλάξω από το πρόστιμο. Το πρόστιμο δηλαδή ισχύει μόνο για αυτούς που δεν ήρθαν να κάνουν άδεια χορήγησης, κατάληψης κοινοχρήσης του χώρου. Τώρα, σε αυτά τα πρόστιμα που του στείλαν και τα χαρτιά, δεν είναι μόνο η κατάληψη του κοινοχρήσης του, είναι τα, πώς τα λέμε, Όχι. Είναι αυτά τα τέλη παρεπιδημούντων. Υπάρχουν άνθρωποι, τα τέλη παρεπιδημούντων δεν είναι λεφτά των καταστηματαρχών. Όταν πηγαίνουμε κάπου να πιούμε ένα καφέ, μέσα στην τιμή του καφέ συμπεριλαμβάνονται και τα τέλη παρεπιδημούντων. Είναι χρήματα που τα πληρώνουμε εμείς οι πελάτες, τα εισπράττουν οι καταστηματάρχες και πρέπει να τα αποδώσουν στο Δήμο. Είναι έσοδα του Δήμου αυτά, τα οποία οι άνθρωποι δεν ήρθαν να τα πληρώσουν. Αποτέλεσμα, έχουν μαζευτεί, έχουν συσσωρευτεί αυτά, αλλά όπως είπαμε, σε ό,τι αφορά αυτούς που έχουν κάνει αίτηση για άδεια, για χορήγηση άδειας, ο Δήμος θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας έρθουν να κάνουν την ένστασή τους, οι ενστάσεις θα περάσουν από την νομική υπηρεσία του Δήμου, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, και μετά σε ό,τι αφορά την έκδοση της αδείας θα περάσει το χάρισμα των προστήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας άλλος δεν έχει αρμοδιότητα να χαρίσει πρόστιμο. Επειδή διαβάζω σε σχόλιο, ο Δήμος λέει ενώ δεν εξέδιδε άδειες επέτρεπε στους δημοτικούς αστυνομικούς από τον Οκτώβριο 2 μήνες πριν να βεβαιώνουν παραβάσεις που όμως δεν τις έκανε η πετιότητα της καταστηματάρχης. Είπατε προηγουμένως ότι η Δημοτική Αστυνομία βγήκε έξω τον Ιανουάριο. Ναι. Σωστό, γιατί οι δημοτικοί αστυνομικοί προφανώς εννοεί αυτούς που ήταν μαζί με την αστυνομία. Όχι, την εννοεί την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία έκανε τον Οκτώβριο αυτοψία. Πολύ ωραία. Και εγώ ρωτάω, από εκείνη την περίοδο μόνο 2 ήταν αυτοί που κάνανε αιτήσεις? Όχι. Τι ήταν εκεί? Οι 2 που έχουν κάνει αιτήσεις με την καινούργια χρονιά είναι αυτοί που κάνανε τις αιτήσεις στην τεχνική υπηρεσία για την έκδοση, όπως είπαμε, της αδείας για τα τραπεζοκαθίσματα και όλου του εξοπλισμού που βγάζουν έξω στο δρόμο. Αυτό είναι που κάνανε 2. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει καθόλου άδεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αίτηση για άδεια και έχουν πάρει άδεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αίτηση και φυσικά δεν πήραν γιατί περιμένουν να δουν πώς θα γίνει. Δεν είναι όλα τα μαγαζιά ίδια του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εγώ έχω τονίσει
πάρα πολλές φορές. Όποιος έκανε αίτηση για άδεια θα γλιτώσει το πρόστιμο, όχι το κεφάλαιο, το πρόστιμο.